Καταρχάς να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που πάντα βρίσκονται κοντά μας σε οτιδήποτε χρειαστεί ο Σύλλογος Καρκινοπαθών ΧΙΟΥ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσω ημών και ημών, με ύψιλον και με ήττα, προσπαθούμε να μεταφέρουμε όχι μόνο στα μέλη μας, στο μέλη δηλαδή του Συλλόγου Καρκινοπαθών, αλλά και γενικότερα σε όλο το κοινό της ΧΙΟΥ, το τι πρέπει να κάνει προκειμένου να βοηθήσουμε στην πρόληψη κατά του καρκίνου. Και για μας είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουμε πάντα, ότι πρέπει να υπάρχει η πρόληψη και όχι η καταστολή. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ με την αντιπρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Ψήλου, προκειμένου να ενημερώσουμε για μία ακόμα φορά όλο το κοινό της ΧΙΟΥ για το νέο πρόγραμμα που άρχισε να εφαρμόζεται από χθες. Και θα σταλεί, μιλάω πάντα για το πρόγραμμα Φόφης Γεννηματά, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2023, αλλά θα διαρκέσει μέχρι το 2025, με χρηματοδότηση μετά από διάφορα ταμεία του ελληνικού κράτους. Και φυσικά το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και θεωρούμε ότι είναι πράγματι μια πολύ ιστορική στιγμή για την ΧΙΟΥ. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την πρόληψη, όχι μόνο για το μαστό αλλά και γενικότερα, τουλάχιστον όμως για το μαστό και για τον καρκίνο γενικότερα, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη δεκαετία του 70. Λίγο άργησε να έρθει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει μια παροιμία που λέει κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έτσι λοιπόν σήμερα θεωρούμε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βγει αυτό το πρόγραμμα στο όνομα της αείμνης της Φόφης Γεννηματά, το οποίο είναι ένα κομμάτι από το γενικότερο πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης που αφορά γενικότερα την πρόληψη για όλους τους καρκίνους, προστάτη, έντερο, στομάχι κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι για τον μαστό, το οποίο θεωρούμε, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολύ σημαντικό και καλεί τις γυναίκες από ηλικίας 50 έως και 69 ετών να προσέλθουν στα συμβεβλημένα κατά κάποιο τρόπο ακτινολογικά κέντρα, προκειμένου να κάνουν την εξέταση αυτή για τον καρκίνο μαστού. Να πω εδώ βέβαια ότι τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κάνουν για αυτές τις ηλικίες είναι συγκεκριμένα, δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουν κάνει μέσα στο 12μηνο που πέρασε να έχουν κάνει μια παρόμοια εξέταση, να είναι ασφαλισμένοι να έχουν άμκα, να μην έχουν διαγνωστεί με καρκίνο πριν από ένα πεντάμηνο κτλ. Δηλαδή να μην έχουν τώρα κοντά μια διάγνωση καρκίνου, ούτε και να έχουν χειρουργηθεί, και όλα αυτά φυσικά αφού τα καταθέσουν στην αρμόδια πλατφόρμα που θα αναρτηθεί ή θα επικοινωνήσουν με το αρμόδιο κέντρο, γιατί θα τους έρθει ένα μήνυμα στην ηλικία αυτή από 50 έως και 69 να προβούν στην ανάλογη εξέταση. Είναι εντελώς δωρεάν. Αυτό που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι επελέγει η συγκεκριμένη ημερομηνία, η συγκεκριμένη ηλικία, γιατί η ηλικία των 50 με 69 είναι η πιο επικίνδυνη ηλικία για τις γυναίκες να παρουσιάσουν καρκίνο μαστού. Βέβαια, πρόθεση του Υπουργείου είναι το πρόγραμμα αυτό να επεκταθεί και στα άλλα είδη καρκίνου, όπως είπα, μέσα από το πρόγραμμα του Σπύρου Δοξιάδη, ούτως ώστε να υπάρχει μια πρόγνωση γενικότερα για τον καρκίνο. Εμείς αισιοδοξούμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μια εποχή που θα λέμε ότι ο καρκίνος θεραπεύεται. Μέχρι τότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να μην φοβόμαστε να λέμε ότι έχουμε καρκίνο, γιατί πολλές φορές έχει αποδειχτεί ότι ασθενείς που έχουν καρκίνο έχουν φύγει από τη ζωή πιο μπροστά από την αρρώστια λόγω του φόβου που έχουν. Άρα λοιπόν να μην αγχωνόμαστε, να μην φοβόμαστε, να λέμε ευθαρσώς έξω ναι, αρρώστησα, έχω καρκίνο, και αρχίζω με το θάρρος που έχω να τον παλεύω και να τον αντιμετωπίζω με ό,τι δυνατότητα μας δίνουν και τα ιατρικά κέντρα και οι επιστήμονες, αλλά και η φαρμακευτική αγωγή που έχουμε. Καλό λοιπόν για μία ακόμα φορά τις γυναίκες αυτής της ηλικίας από 50 έως και 69, αφού πάρουν το μήνυμα, να πάνε σε οποιοδήποτε διαγνωστικό κέντρο για να κάνουν αυτή την πρόληψη.